η οποία θα μαγειρέψει. Ω, το βλέπετε. Τι σου έχω σήμερα, τι φτιάχνουμε. Ωραίο. Δες πόσο ζουμερό. Σου έχω εδώ ένα φαγάκι σήμερα. Μούρλια, πατατούλες. Ψωμάκι μου έχεις να βουτήξω μέσα. Δεν έφερα ψωμάκι, ναι, αλλά δες εδώ. Μπορώ να σου βάλω το ζουμάκι. Ζουμάκι, ζουμάκι, βάλε για να πάρεις πατατούλα. Την πατατούλα έτσι, να την κάνεις έτσι. Δες εδώ, δες πώς λιώνει. Όποτε έχω νεκταρία, δες. Δεν τρώω πρωινό. Επίτηδες, γιατί θα θέλω να σε φροντίζω σαν τη μαμά. Το πρωί νεκταρία μου λέει. Με κοιτάει από μακριά, ξεκινάει η εκπομπή. Θέλεις να έχει μούλι. Τι σε λέω, θέλω να έχει μούλι. Σαν μανούλα. Σήμερα όλους εδώ πέρα, γιατί σας αγαπάω, θέλω να σας φροντίζω, να έχετε δυνάμεις για να ανταπεξέρχεστε σε όλα. Οπότε τι ωραίο θα μας φτιάξει σήμερα. Σήμερα δες εδώ ένα λουκούμι που έχουμε εδώ σήμερα. Καλά, η πατάτα είναι συγκλονιστική. Κάνουμε κόκορα με πορτοκάλι και πατατούλες στο φούρνο. Έχει ένα σωρό αρώματα, γεύση από το πορτοκάλι, έχει μέλι, έχει ένα σωρό ωραία μυρωδικά που θα ενθουσιαστείτε. Κυριακάτικο φαγάκι, μαμαδίστικο. Και σας κάνει το εξής. Σας στέλνει στον κριτικό και εκμεταλλεύεστε και το κρεοπολείο που έχει μέσα. Εννοείται. Και το μανάβικο που έχει μέσα. Παίρνετε όλα σας τα προϊόντα και με την ιδιωτική ετικέτα επιλογή μου και φτιάχνετε μια ωραιότατη, νοστιμότατη συνταγή που ουσιαστικά μέσα σε ένα πιάτο μαζεύει διάφορα μέρη από όλη την Ελλάδα. Σήμερα έχουμε πάρει προϊόντα όλα από τους θησαυρούς της Ελλάδας που είναι προϊόντα μικρών παραγωγών από τη μια μεριά της Ελλάδας μέχρι την άλλη. Μικροί θησαυροί που θα βρεθούν στο σπίτι σας και στο πιάτο σας. Λοιπόν, πάμε να σας πω την κάρτα με τα υλικά για να δείτε πόσο απλά υλικά έχει αυτή η συνταγή μας. Βέβαια. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αυτή τη συνταγή σήμερα την έκανα με κόκορα, αλλά μπορείτε βέβαια να την κάνετε και κοτόπουλο. Ο πετινός όμως, ο κόκορας δηλαδή, θα δώσει πολύ ιδιαίτερη γεύση. Θα χρειαστούμε λοιπόν 1 κιλό πετινό ρεθύμνου. Έχει τόση διαφορά. Δες εδώ το χρώμα. Αυτό το έλεγα. Καταρχάς το χρώμα, θα δεις τη γεύση που θα δώσει, τα ζουμάκια που θα βγάλει. Είναι υπέροχος. Θα χρειαστούμε συνέχεια 6 πατάτες, 2 σκελίδες σκόρδο, αλάτι, πιπέρι και ρίγανη. Τώρα για τη μαρινάδα μας θα χρειαστούμε 100 ml ελαιόλαδο, χυμό από 2 πορτοκάλια, χυμό από 1 λεμόνι, ξύσμα πορτοκαλιού, 1 κουταλάκι μέλι, 1 κουταλάκι μουστάρδα, 1 τέταρτο κουταλάκι κύμινο, μισό κουταλάκι ψιλοκομμένο δενδρολίβανο, και νομίζω λίγο αλάτι και πιπεράκι ακόμα. Και τέλος, αυτά είναι τα υλικά μας, τόσο απλά, τόσο εύκολα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Εδώ που σας είπα, μόνο που θα δείτε παιδιά, αυτός ο κόκορας που έχουμε στα σούπερ μάρκετ κριτικός, δείτε εδώ το χρώμα του. Θα καταλάβετε τι αποτέλεσμα θα έχουμε στο φαγητό μας. Μπορεί να τον κάνετε βέβαια και ένα ωραίο πιλάφι ή να τον βράσετε να κάνετε ρωτήσω, γιατί και μια ωραία σουπίτσα. Εσύ έχεις εκεί πέρα τις πατατούλες όλα εδώ πέρα. Μπροστά εγώ βλέπω και το κίτρινο το ριζάκι από τη Θεσσαλονίκη και το ριζάκι Καρολίνα από τη Λαμία. Καρολίνα, πάει σε αυτό. Να σου πω κάτι. Εγώ κάνω και με Καρολίνα και με γλασία. Αυτά είναι τα δύο ρύζια που χρησιμοποιώ περισσότερο και σε πιλάφι και σε σουπίτσες. Η Καρολίνα κάνει πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω εδώ πέρα με τον κόκορα, τον οποίο βάζω αλατάκι, πιπεράκι και λίγη ρίγανη. Τώρα έχω εδώ τις πατατούλες που θα τις κόψουμε έτσι χοντρές, κυδονάτες δηλαδή. Βάλτε τις έτσι και μισές να τις βάλετε επειδή ο κόκορας θέλει λίγο παραπάνω στο ψήσιμο. Οπότε κόψτε χοντρούλες τις πατατούλες για να ψηθούν στον ίδιο χρόνο. Βλέπετε εδώ. Λοιπόν και μεγάλες δηλαδή να τις κόψετε δεν πειράζει. Λοιπόν, βάζουμε και τις πατατούλες, όσες θέλετε στο ταψί, έτσι για να χορτάσει όλη η οικογένεια. Αν δεν έχετε χρόνο να πάτε στα κριτικός που χάνετε για την εμπειρία του να ψωνίζετε εκεί πέρα, μπορείτε και με ένα κλικ κιόλας να κάνετε τα ψώνια σας και να τα έχετε και αφημερώνει στην πόρτα σας. Και πώς θα τα κάνετε, θα μπείτε βέβαια σαφώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση των σούπερ μάρκετ κριτικός. Μέσα εκεί θα δείτε επίσης και τις προσφορές που μπορείτε να βρείτε σε διάφορα προϊόντα. Μπορείτε να μάθετε επίσης τη νέα κυκλοφορία, τις επιλογές που έχετε, να εκμεταλλευτείτε και το καλάθι του νοικοκυριού. Αυτά μαζεμένα μπορείτε να τα κάνετε και να μην κουραστείτε καθόλου. Μην κουραστείτε καθόλου για τα ψώνια σας. Επίσης, στο ηλεκτρονικό φυλάδιο βρίσκεται και τη συνταγή της νεκταρίας μας, όχι μόνο τη σημερινή και πολλές άλλες ακόμα. Σε περίπτωση που κάτι σας ξεφύγει, που δεν είσαστε έτσι, να μην έχετε το άγχος να την παρακολουθήσετε τώρα. Βέβαια, αν για κάποιο λόγο τώρα δεν προλάβετε, θα μπείτε στο site και θα βρείτε. Και θέλω να σας πω ότι κάθε μήνα θα βρείτε 12 νέες συνταγές. Κάθε μήνα. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω βάλει ξύσμα πορτοκαλιού, το πορτοκάλι, το λεμόνι, μία κουταλιά μέλι,
Εδώ μελάκι. Του πάει όμως, ακούγεται το λεμόνι. Του πάει το μέλι, είδες πως ωραία. Το πορτοκάλι, εγώ το ένιωσα τώρα που έφαγα την πατάτα. Εντάξει, μα γι' αυτό θέλουμε. Θέλουμε το πορτοκάλι να δώσει όλη τη γεύση. Τώρα είναι και η εποχή τους και θα βρείτε ωραία ζουμερά πορτοκάλια στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Πάντα η λαχαναγορά μας, είμαστε πολύ περήφανοι. Στο έχω ξαναπεί, διότι έχουν κάθε μέρα φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Λοιπόν, θα βάλω και λίγο κίμινο και το δενδρολίβανο. Το δενδρολίβανο, παιδιά, θα δώσει ιδιαίτερη γεύση. Τα χτυπάμε λοιπόν όλα αυτά μαζί. Δες εδώ πόσο απλή είναι η συνταγή μας, έτσι. Την κάνετε την Κυριακή, το κυριακάτικο τραπέζι, έτσι μέσα σε 15 λεπτά. Βλέπετε τώρα πόσο θέλει προετοιμασία. Βγάζετε και μια ωραία πιτούλα. Το αφήνετε. Τιμές, να το πούμε έτσι, σαν συνοδευτικό. Έχει και πιτούλες έτοιμες. Μπορείτε να κοιτάξετε τι ωραία. Μπορείτε να φτιάξετε κιόλας μόνοι σας μια πιτούλα, γιατί έχει ωραίο φύλλο που μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε για να κάνετε την πίτα της αρεσκίας σας. Και κάνετε ωραιότατο, γρήγορο, εύκολο, οικογενειακό, παραδοσιακό ελληνικό τραπέζι. Έτσι. Λοιπόν, το τεψί μας είναι έτοιμο. Θα μου σκεπάσετε με αντικολλητικό χαρτί και αλμινόχαρτο και θα μου ψήσετε για περίπου 2 με 2,5 ωρίτσες στους 200 βαθμούς στον αέρα. Τα τελευταία 15 λεπτάκια θα ξεσκεπάσετε για να πάρει έτσι πολύ ωραίο χρώμα. Πες με εδώ μέσα τώρα τι έχουμε συγκεντρώσει. Ξέρω ότι ο πετινός έρχεται από το Ρέθινο. Λαδάκι μας εδώ είναι από την Καλαμάτα. Πολύ ωραία. Πατάτες έχουμε από την Άξο. Τα μέλια μας αυτά έχουμε και από Κρήτη, έχουμε και από διάφορα άλλα μέρη. Ρύζι είναι από Λαμία, δηλαδή έχουμε πιάσει, σου λέω, όλη την Ελλάδα. Όλη την Ελλάδα. Από το Ιόνιο μέχρι τέλος κάτω το Αιγαίο, όλη η Ελλάδα μέσα σε ένα πιάτο. Κρασοτήρι εδώ από την Go. Και όλα αυτά στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.